Μία πρωτοφανής διασπάθηση του δημοσίου χρήματος από αυτές που μόνο αυτή η κυβέρνηση κάνει έγινε με την πληρωμή 75.000 ευρώ από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων στον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον ράπερ 50 Cent. Για ποιο λόγο? Για να αναφέρουν το νέο τους στις προσωπικές τους σελίδες στο Instagram. Αξίζει να σημειωθεί πως η χορηγία του ΕΟΤ έγινε με διαδικασίες κατεπηγόντως. Βέβαια, τα χρήματα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα 11 εκατομμύρια επιδότησης του βουλευτή Βόλου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μαραβέγια και της συζύγου του και το χρήμα που ενθυλάκωνε ο έτερος βουλευτής Ρεβενών της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης. Για την πολύ συζητημένη συναυλία, ένας από τους όρους για τη χορηγία των 75.000 ευρώ ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός να κάνει follow τη σελίδα του οργανισμού στο Instagram, όπως επίσης και ο 50 Cent να ευχαριστήσει τον ΕΟΤ και να τον κάνει mention στο προφίλ του στο Instagram. Ο ΕΟΤ από την πλευρά του θεωρεί ότι η συνέβρεση του rapper 50 Cent με τον Κωνσταντίνο Αργυρό επί σκηνής θα προωθούσε τον συναυλιακό τουρισμό της χώρας μας, αφού όπως υποστηρίζει, αναμενόταν να παρευρεθεί κοινό από γειτονικές χώρες της Ελλάδας, από άλλες χώρες της Μεσογείου όπως το Ισραήλ.